Οι φόβοι για την οικογένεια τη 38χρονη Αντωνίνα Ζώεβα και οι υποψίε των διοκτικών αρχών που μήνε τώρα προσπαθούσαν να λύσουν το γρίφο τη εξαφάνισή τη επιβεβαιώθηκαν με τον πλέον δραματικό τρόπο. Στα εργαστήρια τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών πιστοποιήθηκε ότι τα ίχνη που εντοπίστηκαν στο σπίτι και το αυτοκίνητο 59χρονου ρεθιμιώτη πρώην φίλου τη ήταν κυλίδε αίματο και άλλα στοιχεία που μαρτυρούν το θάνατο τη άτυχη κοπέλα, το σώμα τη οποία εξακολουθεί να αγνοείται. Τα ίχνη της είχαν χαθεί μυστηριωδώς το βράδυ της Παρασκευής 11 Μαΐου, ενώ νωρίτερα είχε πάει για μπάνιο με μία φίλη της. Εκεί συνάντησαν τον Έλληνα που τη φιλοξενούσε στο χωριό Χουμέρι και κατέληξαν μαζί στο σπίτι του. Έκτοτε εξαφανίστηκε από προσώπου γης με τη μητέρα και την κόρη της να την αναζητούν εναγωνίως από τη Βουλγαρία όπου ζουν. Εγώ την είχα δει εδώ πέρα καμιά δύο φορές, κάπου δούλευε τώρα αυτή, αλλά δεν ξέρω που δούλευε. Την είχατε δει εσύ; Όχι σε αυτοκίνητο μέσα καμιά φορά. Και όταν μου είπε εδώ στο Ρέτη, μου λέω πάλι, αφού δεν έχουμε βρει το προηγούμενο κορίτσι και έρχεται η νέα κατάσταση, εγώ λέω είμαι αγχωμένη γιατί τρει μέρες δεν έχω μιλήσει με τη μαμά μου. Οι φίλε τη αγνοούμενης είχαν επικοινωνήσει επανειλημμένα με τον 59χρονο και ένα σύριο υπήκο με τον οποίο διατηρούσε σχέσει, αναζητώντα απαντήσει. το τηλέφωνο μια Ο 59χρονο επέμενε όλο αυτό το διάστημα ότι το ίδιο βράδυ την είχε μεταφέρει στο Ρέθυμνο. Ανέφερε ότι μάλωσαν, μάζεψε κάποια ρούχα και του είπε να πετάξει τα υπόλοιπα στα σκουπίδια. Τα κινητά τη τηλέφωνα, όπω δήλωνε, στι φίλε τη έμειναν στο σπίτι του ενώ ο ίδιο τη έδωσε 10 ευρώ για να πάρει ταξί, χωρί να γνωρίζει αν το έκανε. Αφού την πήγε εκεί, τι γίνεται, Πώ γίνεται, Δεν υπάρχουν κάμερε εκεί να δουν. Πού την πήγε, πού την άφησε, τι ακριβώ συνέβη. Επίση, είναι πολύ περίεργο πώ ακριβώ ο Σύριο υπέβαλε τη δήλωση στην αστυνομία. Αυτό από πού το έμαθε. Η πολύμινη συνδυαστική και μεθοδευμένη έρευνα των αστυνομικών τη ασφάλεια Ρεθύμνου είχαν ω αποτέλεσμα τη σύλληψη χθε του 59χρονου, ο οποίο κατηγορείται πλέον για ανθρωποκτονία με πρόθεση. Για τη σύλληψή του πραγματοποιήθηκε συντονισμένη επιχείρηση με τη συνδρομή ανδρών τη Ομάδα Πρόληψη και Καταστολή Εγκληματικότητα. Ο 59χρονο τις πρώτες ώρες της σύλληψής του έως και την προσαγωγή του στον εισαγγελέα Ρεθύμνου αρνήθηκε πεισματικά όσα του αποδίδονται. Εν αναμονή της απολογίας του τη Δευτέρα στον ανακριτή, οι έρευνες συνεχίζονται για να εντοπιστεί το σημείο που ο 59χρονος θεωρείται ότι πέταξε το πτώμα της άτυχης 38χρονης, το οποίο εκτιμούν οι αστυνομικοί ότι μετέφερε με το αυτοκίνητό του σε άλλο σημείο.